Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, πρέπει να έχουμε αυτή την αντίσταση και να είμαστε για μάχες. Αλλά λέγε, δυστυχώς οι σύγχρονοι χριστιανοί λέει είναι νερόβραστοι, δεν είναι για μάχες. Δεν είμαστε μαχητικοί. Οφείλουμε να είμαστε μαχητικοί, με την καλή έννοια βέβαια, έτσι όχι να γίνουμε φανατικοί και να μισούμε αυτούς που δεν τηρούν τον νόμο του Θεού. Ίσα-ίσα θα τους αγαπάμε πολύ περισσότερο ή μάλλον εξίσου με όλους για να τους βοηθήσουμε έτσι να μετανοήσουν ως άρρωστους αδελφούς μας. Έτσι. Αλλά όπου χρειάζεται θα πρέπει να έχουμε και αυτή την καλή, ας πούμε, θα λέγαμε, διαμαρτυρία και στάση που είχε δείξει και ο ίδιος ο Άγιος όταν πεζότανε μία βλάσφημη ταινία στα χρόνια του Αγίου Παϊσίου, ενός άθεου σκηνοθέτη, ενός αντίχριστου, του Σκορτσέζε, ο οποίος παρουσίαζε τον Χριστό μας ως αμαρτωλό, ανήθικο. Και πολλοί χριστιανοί τότε διαμαρτυρήθηκαν και έγινε και ένα μεγάλο συλλαλητήριο και πήγε και ο Άγιος Παΐσιος στο συλλαλητήριο. Και του λέγανε κάποιοι ότι, καλά λέει, εσύ δες μιλάς για προσευχή και γιατί είναι καλύτερα να κάνουμε προσευχή. Και τους είπε ο Άγιος ότι ναι, εντάξει, με την προσευχή γίνεται πολύ σπουδαίο έργο και ίσως και περισσότερο από αυτό, αλλά τώρα λέει η σιωπή μας θα εκλειφθεί ως συνενοχή. Θα πούνε ότι να και αυτοί δεν ήρθαν στο συλλαλητήριο, άρα δεν έχουν πρόβλημα με αυτή την ταινία. Και έτσι θα πάρουν θάρρος οι αντίχριστοι. Οπότε οφείλουμε και ενεργά, όπως είπατε, να αντιδρούμε για να μην παίρνουν θάρρος τα όργανα του σκότους, τα οποία είναι πάρα πολλά πλέον και πολύ καλά οργανωμένα και χτυπούν συνεχώς την Εκκλησία. Και όπως έλεγε κάποιος, κάθε ένας λέει βγάζει για πάνω τούβλο. Και κάποια στιγμή βέβαια θα σωριαστεί το οικοδόμημα. Θα πάψει να υπάρχει τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, έτσι όπως πάμε. Βλέπετε στις εκκλησίες πόσα νέα παιδιά υπάρχουν. Μόνο εκεί που υπάρχουν κάποια ζωντανές παρουσίες ανθρώπων πνευματικών, κληρικών δηλαδή που εργάζονται σωστά, ποιματικά, ολίγοι στην αυτή και υπάρχει μια ζωντάνια στην ορία και υπάρχουν και κάποια νέα παιδιά. Αλλιώς έχουμε ολίγοι στους ανθρώπους οι οποίοι σε λίγο θα φύγουν από τη ζωή και οι εκκλησίες θα είναι πλέον τελείως άδειες. Ήδη είναι σχεδόν άδειες, σε λίγο θα είναι τελείως άδειες. Οπότε το μέλλον, έτσι όπως πάμε, είναι ζωφερό για την Ορθόδοξη τοπική Εκκλησία της Ελλάδος. Εάν δεν μετανοήσουμε, εάν δεν αντισταθούμε σε όλα αυτά τα αντίχριστα που ενεργούν τα όργανα του σκότους, έτσι. Αλλά για να γίνει αυτή η αντίσταση σωστά, θα πρέπει πρώτα να κάνουμε αυτό που λέει ο Άγιος, να πολεμήσουμε τον εαυτό μας, να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Γιατί όταν εσύ θα πας να αντισταθείς και ο άλλος θα σε φτύσει, θα σε χλεβάσει, εσύ δεν πρέπει να το ανταποδώσεις. Δεν πρέπει να το χτυπήσεις κι εσύ ή να τον εκδικηθείς με οποιοδήποτε τρόπο ή να τον υβρίσεις κι εσύ. Αλλά αυτό θέλει πνευματική καλλιέργεια. Οπότε οφείλουμε πρώτα να πολεμήσουμε τον εαυτό μας, τον κακό εαυτό μας και μετά βέβαια θα έχουμε και τις προϋποθέσεις για να αντισταθούμε και ενεργά και να έχουμε και σωστό αποτέλεσμα. Να μην δυσφημίσουμε δηλαδή την πίστη. Πάμε για καλό και κάνουμε κακό τελικά.